Πού είσαστε ρε, Ναύαρχος εδώ. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην AG Composites. Πολύ σωστά. Και έχουμε το δεύτερο μέρος της αναβάθμισης του VFR. Λοιπόν, εδώ θα μπουν... αναβάθμισης. Τι θα τα κάνουμε μέσα αυτά, δηλαδή, να φαίνεται ο χώρος του νέου. Τι να φαίνεται, πες τα. Ο χώρος να φαίνεται κομπλή, να το κάνουμε μέσα. Όχι, όχι. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Ούτως ή άλλως εδώ κάνουμε δουλίτσα και παίρνουμε και αέρα. Μέσα μυρίζει βερνίκι και διαλυτικό. Λοιπόν, εδώ πέρα θα κάνουμε κάποια κομμάτια κάρμπον. Σε πρώτη φάση, γιατί θα γίνουν και κάποια άλλα, σας τα κρατάω, δεν θα σας τα δείξω ακόμα. Αλλά τα πρώτα που θα γίνουν θα είναι τα καπάκια δεξιά και αριστερά από τον κινητήρα. Με το λογότυπο Honda πάνω. Όπως και αυτό εδώ πέρα. Βγάλαμε καρίνες, βγάλαμε προστατευτικά όλα. Για να μπουν τα καλούπια, να γίνουν τα καλούπια. Και εδώ θα γίνει άλλο ένα προστατευτικό. Σε αυτό το σημείο εδώ πέρα κάρμπον και αυτό. Θα γράφει Honda και αυτό απάνω για να προστατεύσει τον άξονα. Λοιπόν, τι λες μας τώρα, πώς πάμε. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε κάνει μια χαρτανία, έχουμε προστατεύσει το μοτέρ για να μην λερωθεί. Έχουμε κάνει κάποια σημάδια για να έχουμε μια εικόνα μετά το τι θέλουμε να ακούσουμε. Γιατί αν βγει το κομμάτι δεν θα το έχω πάνω στην χαρά και το έχω στον πάγκο. Και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε να ρίχνουμε την πρωτοστρώση. Το καλούπομα. Τώρα ξεκινάμε, κάνουμε ένα πρωτότυπο. Δεν θα είναι το κομμάτι που θα μπει πάνω στην χαρά στο τέλος. Αλλά πρέπει κάτι να φτιάξω στην αρχή για να μπορούσα να βγάλω καλούπι. Σωστά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το αριστερό καπάκι και το δεξί καπάκι. Αυτό εδώ πιστεύω θα γίνουν πάρα πολύ όμορφα. Ο Άγγελος είναι τεχνίτης, φοβερός και θα μας φτιάξει ωραία πράγματα. Λοιπόν, προς το παρόν κλείνουμε και συνεχίζουμε. Έχει ξεκινήσει η καλλιτεχνία. Τι κάνουμε τώρα και τι βάζουμε. Το στρώσεις που βάζουν είναι στρώσεις fiberglass πλεκτό. Fiberglass πλεκτό. Όσοι με ξέρουν στα κομμάτια μου χρησιμοποιούν μόνο carbon. Αλλά σαν πρωτότυπο φυσικά θα επιλέξουμε κάτι που δουλεύεται και πιο εύκολα. Και είναι και πιο φθηνό κιόλας. Η μόνη χρήση που έχω αυτό το κομμάτι είναι να μου δώσει ένα κομμάτι το οποίο θα μου δώσει λίγο για να κάνω το καλούπι. Και τίποτα παραπάνω. Κατάλαβα. Μετά θα γίνει διαδρομικό. Αυτό που βάζεις είναι ρητίνη απάνω. Εποξική, ναι. Εποξική ρητίνη. Θα μπορούσε να γίνει και με πολυεστέρα. Αλλά η εποξική ούτε μυρίζει. Και ούτε μπορεί να κάνει ζημιά στο μηχανάκι, ακόμα και να περάσει από κάπου μέσα. Πόσες στρώσεις θα βάλεις. Τρεις βλέπω εδώ. Θα ξεκινήσουμε με δύο και θα δούμε πώς θα πάει. Σταδιακά τσουκουτσουκουτσου, άλλο δεν έχει. Κάνει 4-5 ώρες να στεγνώσει αυτό. Με ζεστό μοτόρι παίζει να κάνει και μια ωρίτσα, αλλά δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Θα το δούμε στην πορεία. Έλα, Άγγελε, τι έχουμε τώρα. Ξεχάσαμε να βάλουμε αποκολλητικό ανάμεσα στην ταινία και στο κάρτο. Δεν τα αφήνουμε έτσι όπως είναι. Θα το βάψουμε μαύρο τέλος. Θα το βάψουμε μαύρο, κόψτε τις άκρες εκεί. Ωραίο. Κόλλησε για τα καλά. Παλεύει ο μάστορας. Θα φέρω σκαρπέλο. Το άλλο το βγάλαμε. Να το. Βγήκε εύκολα. Αυτό λίγο εδώ μας δυσκολεύει. Το ντάεις. Ναι. Εγώ αποθανατίζω όλη τη διαδικασία, να ξέρεις. Το πρωί πάνω στην τρέλα μου. Το σκέφτηκα καλά. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι έκανες και καλή δουλειά, ρε φίλε. Έκανα καλή αστέρι.
Τα αφήσουμε έτσι όπως είναι απάνω, το βάψουμε μαύρο όπως είπες και τέλος. Μέχρι και ο Μίχος φοράει Admiral, ναύαρχο. Ωραία μεγάλε. Καιρός. Ε, ο παδός του ναυάρχου. Έχω μια ολόκληρη εταιρεία να με υποστηρίζει. Έτσι, σαφώ. Μόνο που δεν παίρνουμε μία. Ο Άγγελος θα έβγαλε τα καλούπια και τώρα κάνει το χειρουργείο. Αυτό που βάλαμε έκατσε, το βγάλαμε και έκατσε πολύ καλά. Μια χαρά, έτοιμο, πανέτοιμο. Πάμε τώρα για τη συνέχεια. Όταν θα είναι έτοιμα. Λοιπόν, ήρθαμε και τα βάλαμε και τα τελευταία κομμάτια που φτιάξαμε. Για να δούμε. Το εξατμισώνει. Το καπάκι. Για να δούμε και τα άλλα. Το προστατευτικό του διαφορικού και το καπάκι το δεύτερο. Για σήκωσε τη λίγο, θα δείχνουμε στο βίντεο. Ναι, ναι. Εντάξει, από εδώ μια χαρά έδεσε, ένα-δύο κομμάτια. Μια χαρά είναι. Και κάτσανε και τέλεια, έχει τέλεια εφαρμογή. Εδώ είναι ο μάστορας, εδώ είναι ο μάστορας. Ταιριασμένη πλέξη με ό,τι άλλο είχε πάνω. Για να δούμε τις πλέξεις που έχεις ταιριάξει εδώ. Σωστά. Αυτή εδώ με τα κάρμπον τα πάνω. Τα οποία και αυτά εδώ είναι πραγματικά, δεν είναι πλαστικά, είναι πραγματικό κάρμπον. Λοιπόν. Έκατσε ωραία έτσι. Για να τη δω στο σύνολο πώς είναι. Ποια είναι η αγωνία πια θα τα βοηθάει. Αυτά είναι που ξέρεις. Έτσι. Ε, ναι. Μίκρινε και λίγο η εξάτμιση με τις παρεμβάσεις αυτές. Ωραία. Τελείωσε δουλίτσα. Κάρμπον εδώ φιλετάκι. Το πίσω. Το οποίο έχει κάτσει άψογα. Άψογα. Και με το φτερό αυτό που είναι κάρμπον. Λοιπόν. Μικρέ μας, πού θα σε βρούμε, πώς θα σε βρούμε. Edgy Combos στο Instagram και Facebook, αλλά το Instagram βολεύει. Μην το λες σαν 25χρονος, πες το πιο... AG Composites. Κάτω Παύλα Composites. Κάτω Παύλα Composites, έτσι ακριβώς. Στο Instagram κατά προτίμηση και Facebook υπάρχει σελίδα. Αλλά στο Instagram θα ξεφέρετε και δουλειές πιο ωραία σε... Ακριβώς. Λοιπόν, τελείωσε το project. Σας χαιρετούμε. Γεια σας.